Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τα ερωτήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ούτε διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πιστεύουμε βάσιμα μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είμαστε μόνο μαθητές του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πρώτον στην Αντιόχεια οι μαθητές του Ιησού Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Είμαστε λοιπόν χριστιανοί, μαθητές του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μαζί με σας, όλοι μαζί, για όλα αυτά τα οποία σας και μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσω με κάποιους νέους. Μας γράφουν: «Καλή σας μέρα. Είμαστε μια παρέα νέων, αγόρια και κορίτσια φοιτητές. Στο θρήσκευμα είμαστε οι περισσότεροι Ορθόδοξοι και κάποιοι από εμάς Καθολικοί. Ζούμε εκτός Ελλάδος. Τώρα τελευταία ακούμε στο ίντερνετ τα κανάλια σας Word of God και Voice of God. Σας ερωτούμε καλοπροαίρετα. Πρώτον, πιστεύετε στην Παναγία, προσεύχεστε σε αυτήν? Δεύτερον, πιστεύετε στους Αγίους, προσεύχεστε σε αυτούς? Τρίτον, τους θεωρείτε μεσίτες για μας τους εν ζωή ανθρώπους προς τον Χριστό? Τέταρτον, ποια είναι η γνώμη σας για τις εικόνες και τα αγάλματα των Αγίων κλπ? Πέμπτον, ποια είναι η γνώμη σας για το βάφτισμα των βρεφών και των νηπίων? Έκτον, τι σημαίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Μήπως είναι η Δευτέρα Παρουσία? Αυτά για την ώρα, πιθανό να επανέλθουμε και με άλλες ερωτήσεις. Θα δούμε. Ο Θεός μαζί σας». Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητά μου νέα παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας και σας ευχόμαστε πάντοτε ο Θεός να σας ευλογεί, να σας δίνει πόθο και εξήτηση για τα πράγματα του Θεού. Θα αρχίσουμε με τις ερωτήσεις σας. Μάλιστα θα αρχίσω από την τρίτη σας ερώτηση. Διαβάζω: «Θεωρείτε την Παναγία και τους Αγίους μεσίτες για μας τους εν ζωή ανθρώπους προς το Χριστό?» Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητά μου αδέλφια, μέσα από το Λόγο του Θεού δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχει άλλος μεσίτης εκτός από τον Χριστό. Διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο Δέλτα και το εδάφιο 12. «Και δεν υπάρχει δουδενός άλλου σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν». Αλλά στο διαβάσουμε από το 8 εδάφιο για να δούμε όλο το νόημα. «Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς: Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, αν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον δι' ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποιες δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστό εις πάντα σημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται αυτός ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενωθής ηφημών των οικοδομούντων, ως της έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισωτηρία, διότι ούτε άλλο όνομα είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ του ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν».
Πρόκειται για το μεγάλο θαύμα που στην αρχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας έκαμε ο Πέτρος και ο Ιωάννης εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, όταν θεραπεύθη ένας εκγενετής χολός. Τότε υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους Ιουδαίους και μάλιστα τους πλησίασαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον ρώτησαν δια ποιου ονόματος ή δια ποιας δυνάμεως επράξατε τούτο εσείς και θεραπεύσατε δηλαδή τον εκγενητή σχολών. Και ο Απόστολος Πέτρος, πνηλιστής Πνεύματος Αγίου, δηλαδή λαλών, ομιλών, κηρύττων δια Πνεύματος Αγίου, είπε ότι ας είναι γνωστό εις όλους σας και εις πάντα το λαό του Ισραήλ ότι μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, και τονίζει τη λέξη του Ναζωραίου και θέλοντας να εμφανίσει στους ανθρώπους αυτούς τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν. Γιατί ο Χριστός είναι πραγματικά ένα πρόσωπο μοναδικό που είναι Υιός του Θεού, Θεός, ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο ίδιος Θεός αφενός μεν, αφετέρου είναι και άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας, ο Απόστολος Πέτρος είπε «Αυτός είναι ο λίθος που εξεθενήθηκε από σας που οικοδομείτε, ο οποίος όμως σύμφωνα με το Λόγο του Θεού έγινε κεφαλή γωνίας». Και το συμπέρασμα «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου ανθρώπου η σωτηρία», «δεν υπάρχει διουδενός άλλου προσώπου η σωτηρία, διότι ούτε άλλο όνομα είναι υπό των ουραμένων δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρόκειται να σωθούμε». Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι ο μόνος ο οποίος σώζει είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Η σωτηρία στον άνθρωπο από το Θεό έρχεται μόνο δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Όμως, αν πάμε και στην επιστολή προς Τιμόθεο, θα διαβάσω από το δεύτερο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. «Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλείων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, διανεδιάγομεν βίων ατάραγων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστε θέλει ο Πατέρας Θεός να σωθώσει όλοι οι άνθρωποι και να έλθω στις επίγνωση της αληθείας». Και το πέντε εδάφιο. «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστε έδωκε εαυτόν αντίλητρον υπερ πάντων ημών, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής». Ένας Θεός υπάρχει, ο παντοδύναμος Θεός, ο τριαδικός Θεός, ο αιώνιος Θεός, ο μόνος, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού πάλι στην επιστολή του Αποστόλου Παραβουλού προς Τιμόθεο την πρώτη, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 15, «Ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος, παντοδύναμος Θεός, έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, το οποίον ιδούς την ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδη, στον οποίον είναι έστω τιμή και κράτος αιώνιον». Ένας λοιπόν είναι ο Θεός, άλλωστε η πρώτη εντολή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι «Εις Θεός υπάρχει ένας Θεός, Κύριος παντοκράτορ», και στο σύμβολο της πίστεως «πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων». Αλλά και στην επιστολή του Απόστολος Ιωάννης την πρώτη, διαβάζω το πέμπτο κεφάλαιο και το 7 εδάφιο, «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και ότι τρεις είναι εν». Ένας λοιπόν είναι ο Θεός και ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, περιγράφει ότι ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και αυτός ο ένας ο μεσίτης είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Και γιατί είναι ένας μεσίτης και δεν υπάρχει άλλος μεσίτης? Γιατί είναι ο μόνος που είναι αληθινός Θεός και μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα
και είναι και ο μόνος που είναι και αληθινός άνθρωπος και μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο και να φέρει σε επαφή τον Θεό με τον άνθρωπο. Ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό. Αφενός μεν, αφετέρου δε, είναι ο μόνος που πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Τρίτον, είναι ο μόνος που ανεστηθείς, ανελήφθη και στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Και τέλος, είναι ο μόνος που επειδή είναι Θεός αληθινός, είναι πανταχού παρών. Μπορεί να μεσητεύσει για σένα ακούγοντας την προσευχή σου, ταυτόχρονα και στον άλλον και στον άλλον και σε όλους όσους επικαλούνται το όνομά του. Είναι λοιπόν Θεός, άρα πανταχού παρών. Είναι άνθρωπος που έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τη σωτηρία των ανθρώπων, βρεθείς, αναμάρτητος, άμωμος, δίκαιος, ώστε μπορεί να καταγγείλει και να καταστρέψει το διάβολο. Γιατί? Γιατί το θάνατο, στον θάνατο έχει εξουσία ο διάβολος, μπορεί να θανατώσει. Αλλά επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, μόνο τους αμαρτωλούς. Στον Ιησού Χριστόν δεν ευρέθη όμως, δεν ευρέθη αμαρτία. Και ο διάβολος τον σκότωσε. Και εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς εφώνευσε άνθρωπο αναμάρτητο, που δεν έχει καμία εξουσία. Γι' αυτό και στο σταυρό του Γολγοθά ο Χριστός συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου και την εξουσία του διαβόλου και τη δύναμη του διαβόλου. Τη συνέτριψε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Άρα, σαν άνθρωπος αναμάρτητος μπορεί να προσεύχεται στον Πατέρα, να πλησιάζει το Θεό και να απαντάει και να ζητάει έλεος για τους ανθρώπους. Σαν Θεός κάθεται μαζί με το Θεό στα δεξιά του και ακούει τις προσευχές και είναι πανταχού παρών ώστε να ακούει τις προσευχές τις δικές μας. Και τέλος είναι και άνθρωπος ώστε μπορεί να πλησιάσει τους ανθρώπους χωρίς να πεθάνουν οι άνθρωποι. Γιατί κανένας δεν είδε ποτέ το Θεό και έζησε. Το Χριστό όμως όλοι μπορούμε να τον δούμε. Και σε όσους αποκαλύπτεται ο Χριστός, ο άνθρωπος μπορεί να τον δει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος μεσίτης, έτσι λέει η Γραφή, παρά μόνο ο Χριστός μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τώρα αν υπάρχουν μεσίτες μεταξύ ανθρώπων και Χριστού, αυτό δεν το βλέπουμε πουθενά στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και δεν είναι δυνατό να υπάρξει, γιατί όταν πεθάνουν οι άνθρωποι, μιλάμε για τους πεθαμένους, έτσι, τους Αγίους τους πεθαμένους. Γιατί για τους Αγίους ζωντανούς βεβαίως υπάρχει μεσητική προσευχή μας. Προσευχόμαστε και θέλει ο Χριστός, όπως διαβάζαμε, να κάνουμε δεήσεις και προσευχάς και παρακλήσεις και ευχαριστίας υπερπάντων των ανθρώπων. Και μάλιστα υπέρ των βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση. Για ποιο λόγο? Για να διάγομεν εμείς βιονατάραγων και σύγειων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Για να περνάμε εδώ τη ζωή μας ευλογημένα, ήσυχα, άγια. Εκεί όταν πεθάνουν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού βρίσκονται στο παράδεισο. Όπως ο ληστής για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός όταν μετενόησε του είπε «Σήμερα θα είσαι μετεμβούν το παραδείσο». Ακόμη και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι πολύ καλύτερο να είμαι μετά του Χριστού παρά να είμαι εδώ, αλλά εδώ είμαι για το δικό σας το συμφέρον. Εκεί θα πάω για τη δική μου την απόλαυση και την ευλογία. Θα βρω χάρη από τον Χριστό. Άρα λοιπόν όταν πεθαίνει ο άνθρωπος πηγαίνει στον παράδεισο. Εκεί ο άνθρωπος ούτε γνώση έχει πέραν των όσων ζει και βλέπει, αλλά ούτε και ικανότητα έχει να ακούει τις προσευχές των ανθρώπων. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, δεν υπάρχει αυτή η επαφή.
Άρα λοιπόν στο πρώτο σε ερώτημα, αν πιστεύουμε στην Παναγία και προσευχόμεθα σε αυτήν, πιστεύουμε στην Παναγία, δηλαδή πιστεύουμε στη μητέρα του Χριστού, είναι παράδειγμα για μας ο αγιασμός της, η πίστη της. Είναι παράδειγμα για μας ο χαρακτήρας της, έτσι πως αποκαλύπτεται μέσα στον Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο, επειδή δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας απλός άνθρωπος, ομοιοπαθής με εμάς, ομοιοπαθής με όλους αυτούς τους ανθρώπους που δέχτηκαν τον Χριστό και βρίσκονται τώρα στον Παράδεισο. Ούτε μπορεί να μας πλησιάσει, ούτε μπορούμε να την πλησιάσουμε. Ούτε μπορεί να μας ακούσει, ούτε μπορούμε να την ακούσουμε. Γιατί είναι άνθρωπος, πεπερασμένος. Μάλιστα, όταν λέγει την ιστορία στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός του πλουσίου και του Λαζάρου, όπου ο πλούσιος απέθανε και ετάφη, ενώ ο πτωχός απέθανε και φέρθη υπό τον αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Στον τόπο λοιπόν της Βασάνου που βρίσκεται ο πλούσιος, είπε «Παρακαλώ λοιπόν πάτερ στον Αβραάμ να πέμψεις τον Λάζαρο στον οίκο του πατρός μου, διότι έχω εκεί 5 αδελφούς για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έλθω και αυτοί στον τόπο τούτο της Βασάνου». Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα σίγμα τάφ κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο και 28 εδάφιο, 29 τώρα. Και απάντησε ο Αβραάμ προς αυτόν, «Έχουσι τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσουν αυτούς». Ο Θεός έδωσε για τη σωτηρία των ανθρώπων το Λόγο του των Άγιων στην Παλαιά Διαθήκη, τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες στη Γενή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έχουν λοιπόν τον Μωυσή και τους προφήτες να ακούσουν εις αυτούς. Ο δε είπε, ουχή πάτερ Αβραάμ, εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. Και είπε προς αυτόν, εάν το Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούνε, ούτε αν αναστηθεί τις εκ νεκρών θέλουσι πιστεί. Και αυτό έγινε στην πραγματικότητα με την Ανάσταση του Χριστού. Αναστήθηκε εκ νεκρών, αλλά αφού δεν ακούγανε το Μωυσή και τους προφήτες, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ακόμη και αν κάποιος τους έλεγε ότι αναστήθηκε. Και δεν πίστεψαν οι Ισραηλίτες. Άρα η σωτηρία δεν έρχεται παρά μόνο δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Και μάλιστα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει κάθε έναν που πιστεύει σε Αυτόν. Άρα λοιπόν πιστεύουμε στη μητέρα του Κυρίου και στους Αγίους, τον Πέτρο, τον Απόστολο και τον Ιωάννη, βεβαίως και πιστεύουμε. Αλλά δεν προσευχόμεθα σε αυτούς, δεν προσκυνάμε αυτούς. Άλλωστε ούτε ο Απόστολος Πέτρος δεχότανε να τον προσκυνήσει κανείς. Στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν τον πλησίασε ο Κορνήλιος για να τον προσκυνήσει, ο Απόστολος Πέτρος τον εμπόδισε άμεσα. Θέλω να διαβάσω αυτό από μέσα. Διαβάζω από το Ιώτα κεφάλαιο και από το 25 εδάφιο. «Δε εισήλθεν ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου, ερθόν ο Κορνήλιος συνάντησεν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού του Πέτρου και προσεκίνησεν αυτόν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσεν αυτόν λέγον, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι». Και μάλιστα όχι μόνο δεν έχει αποτέλεσμα να προσκυνάμε ή να προσευχόμαστε ανθρώπους, ζωντανούς ή νεκρούς, αλλά είναι και αμαρτία, γιατί είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού και όποιος παραβαίνει το Λόγο του Θεού, πράττει ανομία και πάσα ανομία είναι αμαρτία. Άρα όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμο το να προσευχόμαστε ή να λατρεύουμε ή να προσκυνούμε ή να ζητάμε τη μεσητεία ανθρώπων, Αγίων,
όπως της μητέρας του Κυρίου, του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Παύλου και όλων των Αγίων των Γραφών, αλλά όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμο, αλλά είναι και επιζήμιο, καθώς είναι ανομία και πάσα ανομία είναι αμαρτία. Τώρα συνεχίζουμε στην τέταρτη ερώτηση. Αγαπητοί μου νέοι, αγαπητοί μου φίλοι, ποια είναι η γνώμη σας για τις εικόνες και τα αγάλματα των Αγίων κλπ. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να αναφέρω τη γνώμη μου, παρά να αναφέρω το Λόγο του Θεού και τη γνώμη του Θεού που εκφράζεται μέσα από τον αψευδή θεόπνευστο Λόγο Του. Πάρα πολλά είναι τα σημεία που αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε αυτά τα οποία οι άνθρωποι κάνουν, που είναι εικόνες ή αγάλματα. Εικόνες και αγάλματα είναι είδωλα, τα οποία είτε λατρεύονται σαν ομοιώματα του Θεού ή ανθρώπων, είτε λατρεύονται ως αυτά τα ίδια ως θεότητες. Όμως ο Λόγος του Θεού, διαβάζω από τον ψαλμό Ρόγιο τα Έψιλον, τον ψαλμό Ρόγιο τα Έψιλον, «Μη είσαι μας Κύριε, μη είσαι μας, αλλά εις το όνομά σου δώσε δόξα για το έλεος και για την αλήθεια σου. Τη δόξα σου κράτησε τη για το όνομά σου, στο όνομά σου και εμείς τα δίνουμε και εσύ, για να εξασφαλίζουμε στη ζωή μας το έλεος σου και την αλήθεια σου. Γιατί να ύπουν τα έθνη και που είναι ο Θεός αυτόν, αλλά ο Θεός ημών είναι το ουρανό και πάντα όσα αυτός η θέλησε, επίησε». Αυτός επίησε όλα όσα θέλησε. Προσέχτε εσείς άνθρωποι τι ποιείτε, τι φτιάχνετε. Τα είδωλα που φτιάχνουν οι άνθρωποι είναι αργύριον, ασήμι και χρυσίον έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι, αλλά δεν λαλούσιν. Οφθαλμούς έχουσιν, αλλά δεν βλέπουσιν. Ότα έχουσιν, αλλά δεν ακούσιν. Μικτήρας έχουσιν, αλλά δεν οσφραίνονται. Χείρας έχουσιν, αλλά δεν ψηλαφώσιν. Πόδας έχουσιν και δεν περπατώσιν. Ουδέ ομιλούσι, δια του λάριγκος αυτών. Και λέει κάτι τώρα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όμοι αυτόν ας γίνωσι ποιούντες αυτά και πας ο ελπίζων επ' αυτά. Όχι μόνο ο Λόγος του Θεού δεν δέχεται τα είδωλα και τις εικόνες, αλλά τα θεωρεί και ευδελίγματα. Δηλαδή τα συχαίνεται ο Θεός. Εντελώς τα συχαίνεται και τα θεωρεί ευδελίγματα. Μάλιστα για να καταλάβουν οι άνθρωποι ακόμη πιο πολύ πόσο Θεός σκέφτεται για τις εικόνες και τα αγάλματα, διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, από το μη δέλτα κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Θα διαβάζω σιγά σιγά για να είναι αντιληπτό. Όσοι κατασκευάζουσιν είδωλα, πάντες αυτοί είναι ματαιώτης. Και τα πολυέραστα αυτών είδωλα δεν ωφελούσι. Και αυτοί είναι μάρτυρες αυτών ότι δεν βλέπουσιν, ουδέ νοούσιν, δια να κατεσχυνθώσιν. Είναι μάρτυρες και κατεσχύνονται επειδή κατασκευάζουν είδωλα τα οποία ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε καταλαβαίνουν. 10 εδάφιο. Τι σε έπλασε Θεόν ή έχει σε είδωλον το οποίο ουδέν ωφελεί. Ιδού πάντες οι σύντροφοι αυτών αυτού θέλουσιν κατεσχυνθεί και οι τεχνίτες αυτοί είναι εξ ανθρώπων. Ας συναχθώσιν, λέγει ο Θεός πάντας ομού και ας παρασταθώσιν ενώπιόν μου. Γιατί θέλουσιν φοβηθεί και εντραπεί όλοι ομού. Ο Χαλκεύς κόπτει σίδηρον και εργάζεται εις τους άνθρακας και με τα σφυρία μορφώνει αυτό και κατασκευάζει αυτό με την δύναμη των βραχιώνων αυτού. Μάλιστα πεινά και η δύναμη σε αυτού αποκάμνει, είδωρ δεν πίνει και ατονίζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει αυτόν με στάθμη, ομαλίζει αυτόν με ρικάνια και σημειώνει αυτό δια του διαβήτου και κάμνει αυτό
κατά την ανθρωπίνην μορφήν, κατά ανθρωπίνην ωραιότητα, δια να κατοικεί εν τη οικία. Κόπτει εις σε αυτόν κέδρους και λαμβάνει την κυπάρισον και την τρίν τα οποία εκλέγει σε αυτόν μεταξύ των δέντρων του δάσους. Φυτεύει πεύκην και η βροχή αυξάνει αυτήν. Και θέλει είστε χρήσιμον εις τον άνθρωπον διακαύσιμον και εξ αυτού λαμβάνει και θερμώνεται, προσέτει καίει και ψήνει άρτον, προσέτει κάμνει αυτό Θεόν και προσκυνεί αυτό και κάμνει αυτό είδωλον και γονατίζει εμπρόσθεν αυτού. Το ίμιση αυτού καίει εμπειρή, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει και θερμαίνεται λέγον ο εθερμάνθην είδω το πυρ και το εναπολιθέν αυτού κάμνει Θεόν. Το γλυπτόν αυτού γονατίζει εμπρόσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό και προσεύχεται εις αυτό και λέγει λύτρωσόν με διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Όμως δεν καταλαμβάνουν σου δεν νοούσει οι άνθρωποι αυτοί διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών δια να μην βλέπωσει και τας καρδίας αυτών δια να μην νοώσει. Και ουδή συλλογίζεται εν την καρδία αυτού, ουδέ είναι γνώσης εν αυτό, ουδέ νόησης ώστε να είπει το ίμιση αυτού έκανα εμπειρή, έτι έψησα άρτον επί των ανθράκων αυτού, έψησα κρέας και έφαγον, έπειτα θέλω κάμει το υπόλοιπον αυτού βδέλυγμα, θέλω προσκυνήσει δέντρων, δέντρου κορμών, βόσκεται υποστάχτης. Η απατημένη καρδία αυτού επλάνησε αυτόν, δια να μη δίνεται να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού, μη δε να είπει τούτο είναι εν τη δεξιά μου, τούτο το εν τη δεξιά μου δεν είναι ψεύδος. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε είναι φτιαγμένο εκ χειρός ανθρώπων, είτε εικόνα, είτε άγαλμα, οτιδήποτε σέβασμα στα μάτια του αληθινού Θεού είναι ευδέλιγμα. Είναι ευδέλιγμα έτσι κι αλλιώς. Όμως ο Θεός, επειδή τους καιρούς της αγνίας παραβλέπει, όταν ένας άνθρωπος φτιάνει μια εικόνα, βεβαίως ο Θεός το συχαίνεται, αλλά παραβλέπει την αγνία του. Όταν ένας άνθρωπος προσεύχεται σε άλλον άνθρωπο, βεβαίως δεν ευαρεστείται ο Θεός αυτό, αλλά παραβλέπει για την άγνοια του. Και πολλές φορές ο Θεός απαντάει κιόλας. Δηλαδή όταν προσεύχεται κάποιος και λέει «Άγιε μου Νικόλαε», όταν βρίσκεται σε τρικυμία, ο Θεός ξέρει πάρα πολύ καλά σε ποιον απευθύνεται. Απευθύνεται στο Θεό, στο Θείον, αλλά δεν ξέρει. Ο Θεός τον αγαπάει αυτόν που απευθύνεται σε αυτόν αποκαλώντας τον Άγιε μου Νικόλα. Γι' αυτό και απαντάει. Ή αποκαλώντας σε αυτόν Παναγία μου. Γι' αυτό και απαντάει. Αλλά σωτηρία δεν υπάρχει. Η σωτηρία υπάρχει μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Και στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αλλά πάντοτε για αυτούς που γνωρίζουν και όχι για τους εν αγνία. Όσοι είναι σε άγνοια, ο Θεός τους συγχωρεί, τους ελεεί και προσπαθεί να τους φέρει σε επίγνωση της αληθείας. Σε αυτούς όμως που γνωρίζουν μέσα από το Λόγο του Θεού ότι κάθε είδωλο είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού και χάριν παραδόσεων επιμένουν σε αυτά, τότε εδώ ο Θεός γίνεται πάρα πολύ αυστηρός. Και θέλω να διαβάσω από την Επιστολή προς Ρωμαίους το πρώτο κεφάλαιο και το 18 εδάφιο και θα το φτάσω μέχρι το τέλος του πρώτου κεφάλαιου. Όταν το διάβασα αυτό, πραγματικά συγκλονίστηκε η ψυχή μου. Γι' αυτό και σας το διαβάζω, αγαπητοί μου φίλοι νέοι και νέες. Διαβάζω λοιπόν από το Α κεφάλαιο και 18 εδάφιο. «Διότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων». Ποιον ανθρώπων? «Που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία χωρίς φόβο Θεού». Και εξηγεί. Γιατί, επειδή οτιδήποτε δύναται να γνωριστεί περί του Θεού, είναι φανερό εις αυτούς. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς.
επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων και η παντοτινή αυτού δύναμης και θεότης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Άρα λοιπόν αυτοί που ξέρουν στα μάτια του Θεού είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες τον Θεό, δεν εδόξασαν αυτόν ως Θεόν, ούτε ευχαρίστησαν. Τον γνώρισαν τον Θεό και μάλιστα μέσα από το λόγο του. Τον γνώρισαν μέσα από τα γεγονότα της ζωής τους. Σε αυτούς λοιπόν που γνώρισαν τον Θεό, αλλά δεν εδόξασαν αυτόν ως Θεόν, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών, ώστε εσκοτίστη ασύνατος αυτών καρδία. Αυτό που διαβάσαμε πριν. Δεν καταλαμβάνουσιν, ουδέν νοούσι, διότι έκλεισε τους οφθαλμούς αυτών δια να μην βλέπωσι και τας καρδίας αυτών δια να μην νοούσι. Ποιος όμως έκλεισε τους οφθαλμούς και τις καρδιές για να μην νοούν? Ο Θεός? Όχι. Να δούμε όμως τι λέει η Γραφή για το ποιος έκλεισε τους οφθαλμούς. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Από το κεφάλαιο ΙΒ και από το εδάφιο 37. Αλλά ενώ έκαμε ο Χριστός τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευσαν εις αυτόν, δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐα, το οποίον είπεν: «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις την απεκαλύφθη? Δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύωσι, διότι πάλιν είπεν ο Ισαΐας: ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσι με τους οφθαλμούς αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσι και γιατρέψω αυτούς. Ταύτα είπεν ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα αυτού και λάλησε περί αυτών». Κάποιος λοιπόν ετύφλωσε τους οφθαλμούς και εσκλήρινε την καρδία για να μην μπορούν να δουν με τους οφθαλμούς και να καταλάβουν με την καρδιά. Ποιος είναι όμως τώρα αυτός που ετύφλωσε και εσκλήρινε? Διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου Δευτέρα προς Κορινθίους, το κεφάλαιο Δέλτα και το πρώτο εδάφιο. «Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην, καθώς ελεήθημεν, δεν αποκάμωμεν, αλλά παρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούνται σε πανουργία, μη δε δολώνονται στο λόγο του Θεού, αλλά με την φανέρωση της αληθείας συνιστώντες εαυτούς προς πάσαν συνείδησιν ενώπιον του Θεού». Και εξηγεί: «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον. Γιατί? Διότι σε αυτούς απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι η εικόν του Θεού». Όταν λοιπόν οι άνθρωποι απιστούν στο λόγο του Θεού, αν και τον ακούσανε, αν και τον καταλάβανε, αν και τους εξηγήθηκε, αν όμως δεν τον δέχονται, επειδή όμως δεν τον δέχονται γιατί απιστούν σε αυτόν, τότε επεμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν ο διάβολος, ο οποίος τυφλώνει το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου και σωθούνε. Αν συνεχίσουμε λοιπόν τώρα στην επιστολή προς Ρωμαίους, διαβάζω διότι το 21 εδάφιο. «Διότι γνωρίσαντες τον Θεό δεν εδόξασαν αυτόν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν. Γι' αυτό και αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία εκ της απιστίας τους». Γιατί δεν δέχθηκαν το λόγο του Θεού. Λένε: «Πιστεύουμε στο Θεό, πιστεύουμε στο Χριστό, αλλά το λόγο του Θεού δεν το δεχόμαστε. Τον προσπερνάμε, τον ξεπερνάμε». Σε αυτούς ο Θεός τώρα γίνεται πολύ αυστηρός. «Λέγοντες ότι είναι σοφοί», 22 εδάφιο, «εμοράνθησαν, με αποτέλεσμα
άλλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού και έκαναν ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου, αλλά και πετεινών και τετραπόδων και κερπατών. Πήραν λοιπόν ένα νέο, ξανθό, με μούση, φανταστικό πρόσωπο και λένε αυτός είναι ο Χριστός. Ή ακόμη περισσότερο παίρνουν ένα γέροντα, ασπρομάλι, με λίγα μαλλιά, σεβάσμιο, και τολμάνε και λένε αυτός είναι ο παντοδύναμος Θεός. Δεν είναι ευθέλιγμα αυτό ενώπιον του Θεού? Ένας παππούλης είναι ο παντοδύναμος Θεός. Και ένας νόστιμος νεαρός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ποιος είδε το Θεό ποτέ και μπόρεσε και τον ζωγράφισε? Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητά μου αδέλφια. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί να μας φυλάει? Γιατί ακούστε τη συνέχεια πως ανταποκρίνει το Θεός αυτή την ασέβεια, όπου άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου, γέροντος. Δια τούτο, στο 24 εδάφιο λέγει ο Λόγος του Θεού, και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Γιατί μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήσιν μάλλον παρά το κτήσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας ημών. Δηλαδή ο Θεός έρχεται και παραδίδει αυτούς δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσία, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Και στο 26 εδάφιο συνεχίζει, δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος χάσει την ευσέβειά του και βρεθεί σε ασέβεια βελιγμάτων, ο Θεός είναι αυστηρός. Είναι πυρ καταναλύσκων. Σε ποιους ο Θεός που είναι αγάπη είναι πυρ καταναλύσκων? Το γράφει στην επιστολή προς Εβραίους και θέλω με τη χάρη του Χριστού να το δούμε. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο ΙΒ και το εδάφιο 25. Προσέχετε μη καταφρονήσετε του λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν καταφρονήσοντες το λαλούντα αυτούς επί της γης, πόσο μάλλον εμείς σαν αποστραφόμεν το λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή τη γη σάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σύ όχι μόνο την γη αλλά και τον ουρανόν. Το δε έτι άπαξ μια φορά ακόμη, δηλαδή δηλώνει των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα, δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλεία να σάλευτον ασκρατώμεν την χάρη δια της οποίας λατρεύουν με ευαρέστος των Θεών, με εδώ και ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Σε ποιους λοιπόν ο Θεός που είναι αγάπη είναι πυρ καταναλύσκων? Στους καταφρονούντας των λόγων του Θεού, των λόγων της αληθείας, το θεόπνευστο λόγο, τον αψευδή λόγο, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αντί να λατρεύουν τον Θεό τον ζώντα, λατρεύουν έργα χειρών ανθρώπων. Αντί να προσκυνούν τον Θεό τον αληθινό και το αιώνιο, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, προσκυνούν έργα ανθρώπων. Με αποτέλεσμα, 26 εδάφιο, δια τούτο, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση, ομοίως δε και οι άντρες αφήσαντες την φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνη άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμιστίαν της πλάνης αυτών.
Ο Θεός δεν εμπέζεται. Με τον Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Όποιος πει, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Αυτός που σπέρνει στη σάρκα θα θερήσει φθορά. Και αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα θερήσει ζωή αιώνιων. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Και έτσι, 28 εδάφιο, καθώς λοιπόν απεδοκίμασεν το να έχωσιν αυτοί οι άνθρωποι που προπράττουν τα είδωλα, που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία, που καταφρονούν το λόγο της αληθείας, το λόγο του Θεού. Καθώς απεδοκίμασαν λοιπόν να έχουν την επίγνωση του Θεού εκ του λόγου της αληθείας, ο Θεός παρέδωκεν αυτούς εις αδόκιμον νουν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Και έτσι αυτοί καταλντάνε, που λατρεύουν το Θεό με αγάλματα, με εικόνες, με ευδελίγματα, κρύβοντας την αλήθεια εν αδικία, κατατάνε να είναι πλήρης πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες, φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, ευθύς, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθηκών, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, οι οποίοι ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού που εκφράζεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού και εν γέννη το θεόπνευστο λόγο του Θεού, ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού ότι οι πράττοντες τα αυτοί αυτά είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο πράττωσιν λεφτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντες. Εδώ τα πράγματα, αγαπητά μου αδέρφια, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτησή σας. Ποια είναι η γνώμη σας για το βάφτισμα των βρεφών και των ηπίων? Είναι αντίθετη από το λόγο του Θεού. Το βάφτισμα βρεφών και νηπίων είναι αντίθετο από το λόγο του Θεού. Γιατί ο Χριστός είπε, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Άρα για να βαφτιστεί κάποιος εις άφεση αμαρτιών πρέπει να έχει πιστέψει. Και για να έχει πιστέψει πρέπει να μπορεί να ακούει το λόγο του Θεού και να καταλαβαίνει το λόγο του Θεού. Και να τον πιστεύει αφού τον δεχτεί. Ώστε ο Θεός να τον αναγεννήσει, να τον ελεήσει και να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού στη συνέχεια. Βαφτιστής εν ύδατι εν το ονόματι του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, και με το βάφτισμα να γίνει το μεγάλο αυτό θαύμα που περιγράφεται στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο κεφάλαιο Β. Διαβάζω 9 εδάφιο, διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί πάντο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εσείς είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και εσείς περιετμήθητε με περιοτομήν αχειροποίητον, δηλαδή απεκδιθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, πως συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού. Άρα το βάφτισμα των βρεφών και των ηπίων είναι παράβαση στο λόγο του Θεού. Αλλά και το σύμβολο της πίστεως, το οποίο εγγράφει κατά αποκάλυψη Θεού από την αρχαία εκκλησία, δηλαδή τους μαθητάς των μαθητών που προσδιορίσαν και καθόρισαν και τον κανόνα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αναφέρεται ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Πιστεύω και ομολογώ. Γιατί λέει η Γραφή, όποιος πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός αναισθήθη από τον Πατέρα Θεό, πρώτον και δεύτερον, και ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, αυτός μόνο θα σωθεί. Και το βάφτισμα είναι μία ομολογία ενώπιον όλων των δυνάμεων. Καθώς ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και πιστεύουμε στην καρδιά μας ότι είναι αναισθημένος. Και με το βάφτισμα
γινόμεθα σύμμορφοι της ταφής του Χριστού, ώστε βγαίνοντας από το νερό, μέσα στο οποίο αφήνουμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, των παλαιών άνθρωπων, ο οποίος πάει μαζί με τις αμαρτίες του, πάει στα βάθη των θαλασσών και χάνεται και εξαφανίζεται. Μετά το βάπτισμα λοιπόν γινόμεθα και συμμέτοχοι της Αναστάσεως του Χριστού και περπατάμε κατά το θέλημα του Θεού. Άρα βάπτισμα νηπίων και βρεφών που δεν ακούν το Λόγο του Θεού, δεν κατανοούν το Λόγο του Θεού, άρα δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούν λόγω αδυναμίας, λόγω ηλικίας να πιστεύσουν στο Λόγο του Θεού, άρα και δεν μπορούν να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστόν Κύριον, είναι παράβασης και ανομία. Και αυτό μας το βεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού, αλλά μας το επιβεβαιώνει και το σύμβολο της πίστεως, δια του οποίου συμβόλου της πίστεως μπορούμε να διακρίνουμε τους αιρετικούς πάσης φύσεως. Γι' αυτό και γράφηκε και γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να υπάρχει και σήμερα, γιατί μέσα από αυτό διακρίνεται η αληθινή χριστιανή και η αιρετική χριστιανή. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να πω ότι είναι και αίρεσης το βάπτισμα νηπίων και βρεφών, εφόσον είναι αντίθετο με το σύμβολο της πίστεως που καταγράφηκε για να περιγράφονται οι αιρέσεις και οι αιρετικοί. Τελευταία σας ερώτηση, τι σημαίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, μήπως είναι η Δευτέρα Παρουσία? Όχι αγαπημένα μου αδέλφια, άλλο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και άλλο είναι η Δευτέρα Παρουσία. Η αρπαγή της Εκκλησίας, βέβαια έχουμε πει πάρα πολλά σε πολλές ερωτήσεις για την αρπαγή, μπορείς να βρεις και άλλες εκπομπές μέσα από τις απαντήσεις του Λόγου του Θεού που αναφέρονται για την αρπαγή της Εκκλησίας. Εμείς όμως θα πούμε λίγα πράγματα, το διαχωρισμό της αρπαγής της Εκκλησίας από τη Δευτέρα Παρουσία. Διαβάζω λοιπόν ποια είναι η αρπαγή της Εκκλησίας από την Επιστολή προς τη Θεσσαλονική, το 4ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Διότι τούτο σας λέγομεν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε να προλάβει τους κοιμηθέντες, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσε να στηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλε στις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Άρα λοιπόν η αρπαγή της Εκκλησίας είναι αυτό που λέει αρπαγή της Εκκλησίας. Η Ανάσταση προσδοκώ, αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αυτοί που λαμβάνουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Και αφορά μόνο την Εκκλησία του Χριστού. Μόνο δηλαδή τους αποθανώντας εν Χριστώ και τους ζώντας εν Χριστώ. Όπου θα ακουστεί ξαφνικά κέλευσμα, η εντολή δηλαδή που θα δώσει ο Θεός, μετά η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται εξέλθει της απάντησης αυτούν, και τέλος η τελευταία σάλπιγγα του Θεού, όπου οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτον και ταυτόχρονα οι ζώντες θα μεταμορφωθούν εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Η αρπαγή λοιπόν της Εκκλησίας αφορά μόνο την Εκκλησία, τους αποθανώντας εν Χριστώ Ιησού και τους ζώντας εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το περιγράφει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στην πρώτη, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, διαβάζω, 51 εδάφιο, ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν, εμείς οι χριστιανοί, δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως, δεν θα πεθάνουμε δηλαδή, πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί. Όλοι οι χριστιανοί θα πεθάνουμε εκείνη την στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, αλλά όλοι και οι ζώντες και οι θανώντες εν Χριστώ θα μεταμορφωθούμε. Εν μια στιγμή, εν υπείο οφθαλμού, εν τη εσχά της άλπιγγε. Διότι θα σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς ταυτόχρονα θα μεταμορφωθούμε. Γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος εγγεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Αλλά και
ο Κύριος μας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο του, του κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέγει 34 εδάφιο γιώτα ζήτα κεφάλαιο. Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Αλλά η αρπαγή της Εκκλησίας ξεχωρίζει τους πιστούς που τους παραλαμβάνει ο Χριστός από τους και φεύγουν και από τους άπιστους που αφήνονται κάτω. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες μαθητές λέγουν «Πού Κύριε παραλαμβάνεται» ενώ οι άλλοι αφήνονται. Ο δε είπε προς αυτούς «Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν συναχθεί και οι αετοί». Το σώμα είναι ο Χριστός. Η απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η Δευτέρα Παρουσία αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, κυρίως αναφέρεται στην Αποκάλυψη, είναι στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, αφού έχει προηγηθεί ο γάμος του Αρνίου με την Εκκλησία, παρουσία και των φίλων του Αρνίου, στη συνέχεια στο Ιώτα Θήτα και στο 11 φανερώνει τη Δευτέρα Παρουσία. «Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον», λέγει ο Ιωάννης, «και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών, καλείται πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού είναι ο σφλόγς πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένον το οποίο ουδής γνωρίζει μη αυτός. Και το ενδεδειμένο σημότιον βεβαμένον με αίμα. Και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα είναι το ουρανό, οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένη βύσινων λευκών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ροφέαν κοπτερά, δια να χτυπάμε αυτά τα έθνη. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά για 1000 χρόνια. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου του Θεού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και από το ημάτιον αυτού και από των μυρών αυτού έχει γραμμένο το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων». Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία, για την οποία βεβαίως αναφέρεται ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και στο κατά Ματθαίον και όχι μόνο Ευαγγέλιον, όταν λέγει στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο «Ευθύς δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων», στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, όπου θα υπάρξει θλίψης μεγάλη στους ανθρώπους, που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ, «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, η σελήνη δε θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευθεί. Τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσε φυλέ της γης και θέλουν συνειδεί των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τας δυνάμεως και δόξες πολλής». Τη Δευτέρα Παρουσία θα τη δει πάσο οφθαλμός, καθώς θα κατέβει ο Κύριος μας με τα πάντων των Αγίων και των Αγγέλων αυτού, δηλαδή των Αγίων της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης, και των Αγγέλων του Θεού αυτού, για να λάβει χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου θα μαζευτεί ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης, και θα μαζέψουν όλα τα στρατεύματα της γης για να εμποδίσουν την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς θα φαίνεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, πλανώντες και πλανόμενοι και λέγοντες ότι είναι εξωγήινοι, ελάτε να τους αντιμετωπίσουμε. Λέμε εμείς, δεν φαίνεται στη γραφή, αλλά είναι λογικό. Ο Κύριος όμως θα κατέβει με τα πάντα των Αγίων, θα συλλάβει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη και θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός, στην κόλαση, εγκαινιάζοντας την κόλαση που είναι φτιαγμένη από το Θεό για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού, και θα συλλάβει τον διάβολο και τον φυλακίσει για 1000 χρόνια, θα τον δέσει. Και μετά τα 1000 χρόνια θα λυθεί, θα πλανήσει πάλι τους ανθρώπους και τότε θα έρθει η τελική κρίση, όπου θα χωρίσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τους δίκαιους εκ δεξιών, όπως ο
ποιμένα στα πρόβατα εκ δεξιών και τους άδικους εξ αριστερών, όπως ο ποιμένας στα κατσίκια εκ των αριστερών και τα πίπρους εκ δεξιών, έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την βασιλεία των ουρανών, την ετοιμαζένει για σας από καταβολής κόσμου. Και προς τους εξ αριστερών θα πει, υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου, εις το πύρι το εξώτερον, το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Άλλο λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί μου φίλοι, νέοι και νέες, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει πριν την εφταετία του Αντίχριστου. Άλλο είναι η Δευτέρα Παρουσία που θα γίνει στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου. Και άλλο είναι η τελική κρίση που θα γίνει 1000 χρόνια μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Εδώ όμως οι ερωτήσεις σας τελείωσαν, ο χρόνος μας τελείωσε και η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σας και για τις ερωτήσεις σας και σας ευχόμεθα μέσα από την καρδιά μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους, ιδιαίτερως εσάς αγαπητοί μου νέοι και νέες, να σας ευλογεί ο Θεός όλους πλούσια πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας και να σας δίδει αποκάλυψη και φανέρωση του Λόγου Του, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, αψευδής και αιώνιος. Όλα θα παρέλθουνε. Όλα, και η γη και ο ουρανός, όλα θα παρέλθουν. Ο Λόγος όμως του Θεού θα μένει στον αιώνα. Ο Θεός μαζί σας.